Κυρία Ταγκά, αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει είναι ότι δεν είναι άσχημα, μάλλον είναι καλά τα αποτελέσματα σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είσαστε στη λογική ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο? Οπωσδήποτε έγινε ένα θετικό βήμα σε αυτές τις εκλογές με την άνοδο του ΚΚΕ, σε ψήφους, σε ποσοστά, σε έδρες, και αυτό το βήμα μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα. Όσοι μέχρι το προηγούμενο διάστημα ταλαντευόντουσαν, το σκεφτόντουσαν, μπορούν να κάνουν αυτό το βήμα ακόμα πιο τολμηρά, πιο αποφασιστικά. Οπωσδήποτε είναι τρίτο κόμμα το ΚΚΕ στην Αττική, σε εργατικές γειτονιές, με υψηλά ποσοστά στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στους αγρότες, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά όλα αυτά μέσα σε έναν αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών αυτός που πραγματικά θα κάνει μαχητική στρατηγική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΚΚΕ. Γιατί με την πολιτική του, με τις θέσεις του, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτούς που υπηρετεί όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα κόμματα που σιγοντάρουν κάθε αντιλαϊκό της βήμα. Δηλαδή, είναι ενάντια στην πολιτική που δεσμεύεται στα επιχειρηματικά συμφέροντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Και αυτό το αποδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Το αποδείξαμε με τη μάχη που δίναμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς για να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, ενάντια στους εργοδοτικούς εκβιασμούς, ενάντια στους νόμους που έφερνε για ψήφιση η Νέα Δημοκρατία, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, την ίδια στιγμή που Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε ο ένας το 70% και ο άλλος το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ ήταν και υπερασπιζόταν τα σπίτια του λαού όταν όλοι οι υπόλοιποι απορρίπτανε με τη στάση τους τις προτάσεις του ΚΚΕ για προστασία της πρώτης κατοικίας. Και δεν ήταν μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν μόνο. Ναι, εντάξει, γι' αυτό βλέπουμε να παίρνουν τα σπίτια του λαού αυτή τη στιγμή, να μου επιτρέψετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Λοιπόν, όταν το ΚΚΕ κατέθετε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις, μετροπολογίες και προτάσεις νόμου στη Βουλή, υπερασπιζόταν τα σπίτια του λαού, όλοι οι υπόλοιποι ήταν απέναντι. Και βέβαια, να με συγχωρείτε, το ΚΚΕ ήταν το κόμμα που έδινε μάχη ενάντια στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με νέες χώρες και στους επικίνδυνους σχεδιασμούς και στην εμπλοκή της χώρας μας αυτούς. Και όλοι οι υπόλοιποι την υπερψηφίζανε, ακόμα και υποδεχόμενοι το Τζελένσκι και τα τάγματα των Ναζί Αζό. Και τους χειροκροτούσανε μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό λέμε ότι ένα δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών μπορεί να δείξει ότι απέναντι στα εκβιαστικά διλήμματα, απέναντι στην ιτοπάθεια που καλλιεργείται ότι τίποτα δεν γίνεται, μπορεί να είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας μας, ανοίγοντας νέους δρόμους, όχι μόνο για την οργάνωση της αντίστασης σε κάθε χώρο, αλλά πολύ περισσότερο για να οργανωθεί η ίδια η αντεπίθεση του λαού μας απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, αυτός που έχει τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας στα δικά του χέρια. Και αυτά είναι οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κράτος τους, όλοι αυτοί που αφήνουν απροστάτευτο το λαό και την νεολαία για να μπορούν να κερδίζουν και να εξασφαλίσει η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών κολοσσών. Και αυτά, αν θέλετε, εκφράζονται και με την πρόσφατη δημοσίευση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αυτά εκφράζονται. Απρίλης 2023. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Είπε. Σχετικά σύντομα. Βλέπουμε ότι το Μέρα 25 δεν πήγε στη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερία σημείωσε και από το δεύτερο. Βλέπουμε δηλαδή ότι η αριστερά, παρότι αναθρήσουμε τα αποτελέσματα, δεν, και βέβαια με τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέτυχε στόχους έτσι να αυξήσει την παρουσία της. Αυτό τι σημαίνει? Υπάρχει κάποια στρατηγική? Εσείς αυξήσατε βέβαια σαν κόμμα, αλλά συνολικά δεν απέτυχε, πέσανε τα ποσοστά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αριστερά υποχωρεί? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ δεν αθροίζεται με κανένα άλλο κόμμα. Μάλιστα. Με την έννοια ότι το ΚΚΕ, όπως σας είπα και προηγουμένως, συγκρούεται με αυτό το δρόμο ανάπτυξη που κριτήριο έχει μόνο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος. Συγκρούεται με το ρεαλισμό ότι αντέχει η οικονομία και με βάση αυτό πετσοκόβονται μια σειρά ανάγκες του λαού και της νεολαίας μας.
συγκρούεται με όλες αυτές τις δεσμεύσεις της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα μάλιστα συστήνει, όπως και εσείς παρουσιάσατε λίγο πριν στο ρεπορτάζ, όχι μόνο να διευρυνθεί η φορολογική βάση, αλλά πολύ περισσότερο να πετσοκοφθούν δαπάνες που αφορούν την υγεία, την παιδεία. Είναι σαφές. Σας παρακάλεσα για μια σύντομη. Για την οικονομία της συζήτησης, σας παρακάλεσα για μια σύντομη. Είναι σαφής η θέση σας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Γι' αυτό λέμε ότι το κουκουέ δεν μπορεί να αθρεστεί και γι' αυτό λέμε ότι ένα δυνατό κουκουέ την επόμενη μέρα μπορεί να σηματοδοτήσει ακόμα πιο αποφασιστικά την δυνατότητα του λαού μας να συγκρουστεί όχι μόνο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τα κόμματα που θα συγκοντάρουν το αντιλογικό του έργο.